δημοκρατικοί πολίτες του Ηρακλείου, τολμήσαμε με γενναιότητα και με πατριωτισμό να ανοίξουμε δρόμους εκεί που κανείς άλλος δεν τόλμησε, με την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που αποκαθιστά την ιστορία μας, την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό και στον εθνικισμό. Όσο κι αν προσπάθησαν οι πατριδοκάπηλοι να μας διχάσουν, σήμερα η αλήθεια και η πραγματικότητα μας δικαιώνει. Γιατί σήμερα είναι τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη που επιτηρούν τον εναέριο χώρο των γειτόνων μας και όχι τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Σκεφτείτε ποιοι ήταν εκεί πριν από λίγους μήνες. Αυτοί που σήμερα προκαλούν στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε στα βόρεια σύνορά μας μία φίλη χώρα και όχι έναν εχθρό. Και πείτε μου, τι είναι αλήθεια πατριωτική στάση και πατριωτική πολιτική? Να λύνεις τα προβλήματα δημιουργώντας συνθήκες ευημερίας, να κάνεις τη χώρα σου πιο ισχυρή, να αυξάνεις το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές στερέωμα, να την προστατεύεις από τις αληθινές απειλές και τους αληθινούς εχθρούς, ή να παριστάνεις τον πατριδοκάπηλο, ενώ όταν κυβερνούσες τα είχες δώσει όλα, δεν είχες αφήσει τίποτα? Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα για τους ψεύτες, τους πολιτικούς απατεώνες, τους υποκριτές. Γιατί σήμερα το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Σήμερα αποδεικνύεται ποιοι ήταν οι υποκριτές και οι πατριδοκάπηλοι, αυτοί που είχαν συμφωνήσει εδώ και 14 χρόνια και είχαν παραδώσει με τον πιο επίσημο τρόπο το όνομα Μακεδονία στους γείτονες, χωρίς κανέναν προσδιορισμό, χωρίς κανέναν όρο για την αλλαγή τη συνταγματική τους ονομασίας. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα από όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας με επιστολές στους πλανητάρχες και στους μεγάλους ηγέτες. Μακεδονία σκέτο θα την έλεγαν στο εσωτερικό και Μακεδονία Παύλα Σκόπια στο εξωτερικό. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παρίσταναν χωρίς ντροπή τους Μακεδονομάχους στα συλλαλητήρια και που εκμεταλλεύτηκαν την πατριωτική ευαισθησία των συμπατριωτών μας στη Μακεδονία, τι έχουν σήμερα να πούν για αυτή τη μεγάλη εθνική απάτη που έστησαν στον ελληνικό λαό? Τι έχουν σήμερα να πούν για το εθνικό ψεύδος και την υποκρισία, για την άθλια επιλογή τους μια πατριωτική συμφωνία να την ξορκίζουν ως προδοτική για να κερδίσουν περισσότερους ψήφους? Εγώ όμως... Εγώ όμως, πολίτες του Ηρακλείου σήμερα, εδώ, από το νησί του Ελευθέριου Βενιζέλου, θέλω να τους δώσω μία απάντηση. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία, ως κορμός και συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης, της δημοκρατικής παράταξης του τόπου, όλοι εμείς βάλαμε μπροστά το συμφέρον της πατρίδας και όχι του κόμματος, για να βρούμε λύση σε μια χρόνια διένεξη με τους βόρειους γειτονές μας. Και είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί πάντα στην ιστορία της Ελλάδας μας, από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ως σήμερα, όποτε αυτή η παράταξη κλήθηκε να διαχειριστεί εθνικά θέματα, έβαλε πάντοτε μπροστά την πατρίδα και το συμφέρον του τόπου, το πατριωτικό συμφέρον, και έκανε πάντοτε την Ελλάδα ισχυρότερη, μεγαλύτερη, δυνατότερη. Έτσι και εμείς κάναμε την Ελλάδα ισχυρότερη, μεγαλύτερη, δυνατότερη και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.